Στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, ο 19χρονος οδηγός του μπλε αυτοκινήτου επιχειρεί να κάνει αναστροφή στην Εθνική Οδό Καρδίτσας Λαμίας. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος δεν προλαβαίνει να αντιδράσει και η σύγκρουση είναι σφοδρή. Το μπλε αυτοκίνητο φέρνει σβούρες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ το τζι παρατρέπεται με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό της 58χρονης συνεπιβάτηδος. Το σοβαρό τροχαίο έγινε στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καρδίτσας Λαμίας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, σε ένα σημείο που οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν Καρμανιόλα, καθώς δεν υπάρχει διαχωριστική νησίδα σε αυτό το σημείο της Εθνικής και έχουν σημειωθεί περισσότερα από 15 θανατηφόρα τροχαία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει εκεί. Κανονικά πρέπει να μπει μία νησίδα στη μέση για αυτά τα 6-7 χιλιόμετρα που είναι από την έξοδο της πόλης της Καρδίτσας μέχρι εκεί που γίνεται κόμβος με τον Ε65. Ο γερμανικής καταγωγής οδηγός του τζιπ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Η σύζυγός του, που κινδυνεύει να μείνει παράλυτη, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Είχε κατάγμα στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, εμφάνισε νοτιαίο σοκ, το οποίο αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Εκκρεμεί η χειρουργική παρέμβαση για σπονδυλοδεσία με σκοπό τη στήριξη της σπονδυλικής στήλης. Ο 19χρονος οδηγός του μπλε αυτοκινήτου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκε ποινική δίωξη. Μόνο τον Απρίλιο μήνα, εξόδου λόγω εορτών του Πάσχα αλλά και του τετραήμερου της Πρωτομαγιάς, στην Αττική έγιναν 20 θανατηφόρα τροχαία, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άτομα.